γνωστοποιήσω στους τηλεθεατές της εκπομπής σας, είναι ότι έγινε μια έρευνα, μια έρευνα πάρα πολύ σημαντική που αφορά τη διαφάνεια σε σχέση με τις αμοιβόμενες δραστηριότητες των ευρωβουλευτών που βρίσκονται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεστε αυτό τη σοβαρότητα που έχει, έτσι όπως τα ακούτε, στο άκουσμά του? Σαφώς. Γιατί σίγουρα οι δραστηριότητες, φαντάζομαι, εννοείται οι δραστηριότητες παράλληλες, εκτός του Παράλληλες με το εισόδημα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς. Μυρίζουμε διαπλοκή, βέβαια, και περιμένουμε αγωνία να μας πείτε. Μα αυτά είναι τα πολλά ερωτηματικά που δημιουργούνται. Γιατί αυτός ο οργανισμός, ο οποίος κάνει το αντικείμενό του είναι να βλέπει τη διαφθορά στην πολιτική σε ολόκληρο τον κόσμο, εντόπισε λοιπόν ότι υπάρχει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλες δραστηριότητες, αμοιβόμενες ή μη, οι οποίες είναι σε εταιρείες ή σε αντικείμενα, στα οποία οι ίδιοι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ο τομέας στον οποίο ασχολούνται. Τους έχει ανατεθεί να ασχολούνται. Οπότε βεβαίως δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές κενά όσον αφορά ασφαλείας για το πόσο τυχόν προωθούν τα συμφέροντα των εταιρεών στους οποίους εργάζονται και όχι τελικά τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούν. Βέβαια δεν περιμέναμε αυτή την έρευνα. Τα σκάνδαλα που έχουμε ακούσει και έχουν πάρει δημοσιότητα είναι πολλά. Ναι, πρόσφατα είχαμε και ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτά τα σκάνδαλα, ναι. με ευρωβουλευτή που είναι πολλά χρόνια στην Ευρωβουλή. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν οι δραστηριότητες της... Ναι. Το Qatargate. Και όχι μόνο. Έχει κατηγορηθεί και η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν για την ανάμειξή της όσον αφορά τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια που δόθηκαν στη Pfizer και είναι υπό έλεγχο σε σχέση με την αγορά των εμβολίων για την περίοδο της πανδημίας. Πολλά σκάνδαλα που βγαίνουν και τώρα προσφάτως υπάρχει κατηγορία, καταγγελία θα πω για την ακρίβεια, ότι ορισμένη μερίδα ευρωβουλευτών έχουν χρηματιστεί για να εισάγουν ουσιαστικά θέματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φιλικά προσκύμενα προς τη Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν, κυρία Λαμπάνο, μια Ευρώπη που τελικά κινείται. Αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητή κυρία Λαμπάνο, προβληματιζόμαστε όλοι, κινείται υπέρ των πολιτών ή τελικά τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία μπαίνουν μπροστά? Γιατί όταν έχω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρει η έρευνα και αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι λέει ότι Γερμανός Ευρωβουλευτής, έχει δώσει και το όνομά του, είναι ο Μαρκ Φέρμπερ, προσφέρει υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων σε τράπεζες, ενώ εργάζεται για αναθεώρηση οδηγίας σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πόσο οξύμορο λοιπόν είναι αυτό? Ενώ ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, πάλι με όνομα, Άξελ Βος, γράφει γνωμοδότηση για νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στη γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom. Και βέβαια αυτή η αναφορά, παύλα καταγγελία, έχει γίνει από την εταιρεία που είπατε. Έτσι δεν γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα, ναι, από την εταιρεία που έκανε διεθνή, την δεν είναι βέβαια, δηλαδή. Όχι, είναι οργανισμός κανονικά ο οποίος εδρεύει επίσημα σε όλα τα κράτη προκειμένου να δει τι γίνεται με τη διαφθορά στην πολιτική. Και αναρωτιούνται όλοι, δεν υπάρχει ένας κανονισμός, οι ευρωβουλευτές δεν έπρεπε να προασπίσουν και τους ίδιους εαυτούς τους? Γιατί να καταγγέλλονται, αν είναι καθαροί και αν όντως δεν είναι ανεμειγμένοι πουθενά, γιατί να καταγγέλλονται?